όλοι οι αγαπητοί μου αισθανόμεθα ότι το τέλος της ιστορίας είναι κοντά, ότι η γη μας ήδη επαλαιώθη από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Αισθανόμεθα ότι δεν μπορεί πλέον να είναι η γη μας κατοικία δική μας, μας διώχνει, όπως ένα σπίτι που πέρασαν χρόνια πολλά από τον καιρό που κτίστηκε και αρχίζουν οι ρογμές και αρχίζει η κατάρρευση. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε πια να μείνουμε στο σπίτι αυτό. Πρέπει να φύγουμε. Έτσι δείχνουν ότι όλα τελειώνουν. Εξάλλου πολλά σημάδια ο Κύριος μας με πολύ σαφήνεια μας είπε για τον δεύτερο ερχομό του, που θα συμπέσει με το τέλος της ιστορίας, το τέλος της γης και την ανακαίνιση βεβαίως του κόσμου, και που βλέπουμε καθημερινά κατά έναν σαφέστατον, όχι σαφή, σαφέστατον τρόπον, αυτά ήδη να πραγματώνονται. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Μάλιστα το μήνα αυτό γιορτάζουμε την μνήμη του προφήτου Ηλίου, και μάλιστα η μνήμη του είναι μια μνήμη δυναμική, υπερδυναμική, όχι όπως θα γιορτάζαμε τη μνήμη οποιοδήποτε Αγίου, αλλά εξαιρετικώς δυναμική, γιατί ο προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει στη γη. Και συνεπώς δεν είναι μία μόνο μνήμη, αλλά και μία υπόμνηση και μία αναμονή. Λοιπόν, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει τα εξής για αυτούς τους δύο προφήτες. Είναι στο 11ο κεφάλαιο. «Και δώσω τις δυσί μάρτισή μου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260, περιβεβλημένους σάκους κλπ. Και θα δώσω», λέγει, στους δυο μου μάρτυρες να προφητεύσουν 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια, και οι οποίοι θα είναι ντυμένοι με τσουβάλια, περιβεβλημένους σάκους. Αλλά προφήτης δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος προφητεύει τα μέλλοντα, αλλά προφήτης είναι και εκείνος ο οποίος ομιλεί δια το παρόν. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερως δε στην Καινή Διαθήκη, λέγονται οι ομιλητέ, οι κήρυκες δηλαδή του Λόγου του Θεού, λέγονται προφήτε. Με την ίδια σημασία, προφήτης και στην αρχαία ελληνική γλώσσα λέγεται ο ομιλητής. Συνεπώς, εδώ δεν έχουν κάτι να προφητεύσουν, αλλά έχουν κάτι να κηρύξουν. Και ποιο θα είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος των επί 3,5 χρόνια? Θα είναι η μετάνοια. Οι δύο λοιπόν αυτοί προφήτες θα μιλήσουν για τη μετάνοια. Μάλιστα, και ότι θα μιλήσουν για τη μετάνοια, μπορεί κάποιος να μας πει, δεν το λέγει η Αγία Γραφή. Το δείχνει όμως. Όταν λέγει ότι οι προφήτες αυτοί είναι περιβεβλημένοι με σάκους, ντυμένοι με τσουβάλια, δείχνει ότι τι άλλο κήρυγμα θα κάνουν παρά το κήρυγμα της μετανοίας. Έχουμε δείγματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιωνάς έτσι εκήρυξε το κήρυγμα της μετανοίας 3 ημέρες στην Νινεβή, ώστε όταν βάλουμε σακιά, τρίχινα, αυτό δείχνει ότι κηρύσουμε μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, και μόνο να μας έλεγε η Αγία Γραφή ότι φορούσε τρίχινο ένδυμα και να μην έλεγε τίποτε από το περιεχόμενο της διδασκαλίας του,
θα μαθαίναμε ότι το κήρυγμά του ήταν περί μετανοίας. Διότι απλούστατα και ο Δαβίδ όταν πένθησε, τόσο το παιδί του που πέθανε το πρώτο, όσο και για τις αμαρτίες του, έβγαλε τα βασιλικά ρούχα και φόρεσε σακί τρίχινο. Είναι λοιπόν ένα σύμβολο της μετανοίας. Ακόμη μας λέγει δια τον προφήτην αυτόν, τον Ηλία, ο προφήτης Μαλαχίας, ο οποίος είναι μεταγενέστερος του προφήτου Ηλιού, και λέγει, είναι σημαντικότατη αυτή η προφητεία του, αλλά δεν μένει χρόνος να αναλύσει κανείς πιο πολλά. «Και ειδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον θεσβήτην», να λέγει ο Θεός, «θα σας αποστείλω τον Ηλίαν». Ποιον Ηλίαν? Για να μην νομιστεί ότι είναι κάποιος άλλος Ηλίας, λέει «τον θεσβήτην». Εκείνος ο οποίος είναι από την Θέσβη, πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Ποια είναι αυτή η μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανής, η οποία λέγει έχετε σαν πυρωμένο καμίνι? Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γυνάρδην, ο οποίος θα φροντίσει να αποκαταστήσει αγαθές σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και το γιο, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο. Δηλαδή να αποκαταστήσει την αγάπη. Δηλαδή να κηρύξει μετάνοια. Πάψατε άνθρωποι να είσαστε διχασμένοι τέτοιοι και τέτοιοι. Ζήσατε την ομόνοια και την αγάπη. Μετάνοια. Πριν έλθω, λέγει, και πατάξω, χτυπήσω, εκθεμελίων την γίνει, λέει ο Κύριος. Αλλά και η Σοφία Σιράχ μας λέγει το ίδιο για τον προφήτη Ηλία. Ο καταγραφής λέγει στο εγκόμιο του Ηλιού, που λέγει ο σοφός Σιράχ, που είναι του δευτέρου αιώνος προ Χριστού, ακόμη μεταγενέστρος από τον Μαλαχίαν, ο καταγραφής εν ελεγμής εις καιρούς κοπά σε οργήν προθυμού, επιστρέψε καρδίαν πατρός προς Υιόν και καταστήσε φυλάς Ιακώβ. Δηλαδή, «Συ», λέγει ο εγκομιαστής σοφός Σιράχ στον Ηλία, «Συ έχεις καταγραφεί και προοριστεί από το Θεό να ελέγξεις στους εσχάτους καιρούς τους ασεβείς, να ελέγξεις, για να κοπάσει η Θεία οργή, επιστρέψεις την καρδιά του πατέρα προς το γιο και αποκαταστήσεις τις 12 φυλές του Ιακώβ». Ώστε λοιπόν τις έσχατες ημέρες το βασικό κήρυγμα θα είναι κήρυγμα μετανοίας. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, πρέπει να μετανοήσουμε. Και η υπόθεση δεν είναι η υπόθεση της μετανοίας, εννοείται συναισθηματική, αλλά ένα γεγονός, μια αλλαγή του ανθρώπου, μια μετάθεση του ανθρώπου από το δικό του το θέλημα εις το θέλημα του Θεού. Αυτό θα πει μετάνοια. Αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη, γυρίζω πίσω. Αντελήφθηκα ότι ο δρόμος μου ήταν λανθασμένος και τώρα επιστρέφω. Αυτό δεν ήταν το κήρυγμα και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού? Μετανοείται. Ίγκη και εργάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Και το κήρυγμα του Κυρίου μας δεν άρχισε έτσι? Μετανοείται. Ίγκη και εργάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Ώστε να λέμε ότι στην πραγματικότητα η αρχή και το τέλος του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Δηλαδή η επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό. Και ο Κύριος δεν είπε «μετανοήσατε». Ο Κύριος είπε «μετανοείτε», που δείχνει ότι η μετάνοια είναι ένα γεγονός διαρκείας. Δεν είναι μια κατάσταση μια στιγμής, αλλά κάτι που διαρκεί. Για να το καταλάβετε αυτό πόσο διαρκεί, όσο ψηλά και αν πνευματικά βρίσκεται ο άνθρωπος, δεν έχω παρά να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ο Άγιος Ισόης,
όταν ήρθε το τέλος του να φύγει από τον κόσμο αυτόν, είχε περικυκλωθεί από τους μαθητάς του που πενθούσαν για τον ερχόμενο θάνατό του. Τότε τους λέει, σας παρακαλώ, αφήσατε με μόνον, ακούστε τη φράση του, για να βάλω αρχή μετανοίας. Όχι να βάλω τέλος μετανοίας, να βάλω αρχή μετανοίας. Να ξεκινήσω τώρα τη μετάνοια. Και είπε τα λόγια αυτά και εκοιμήθη, απέθανε. Έλαμψε με φως και μύρισε όλος ο χώρος του δωματίου από άρωμα. Δείγμα ότι ήταν αγιασμένος. Κι όμως τι είπε, αφήσατε με τώρα να βάλω αρχή μετανοίας. Πρέπει κάθε μέρα να βάζουμε μια αρχή. Κάθε στιγμή μια αρχή. Αρχίζω να μετανοώ. Αρχίζω να μετανοώ. Αυτό θα είναι η μετάνοια σαν κατάσταση μέσα μας. Όχι μετενόησα και τώρα είμαι σε μια κατάσταση ασφαλείας. Δεν υπάρχει κατάσταση ασφαλείας. Να μην το ξεχνούμε αυτό, αγαπητοί μου, ποτέ. Και μάλιστα, όπως σας είπα, στις μέρες μας που πρέπει να ακούγεται και να διούται το κήρυγμα της μετανοίας. Ύστερα δεν μπορεί να μην πούμε τη λέξη μετάνοια. Ο τρόπος που θα ακούσουμε το κήρυγμα και το περιεχόμενο που θα είναι το κήρυγμα θα είναι μία επιστροφή. Μπορεί να ακούσουμε περί εκκλησιασμού, μπορεί να ακούσουμε περί θείας κοινωνίας, μπορεί να ακούσουμε για οτιδήποτε, περί αγάπης. Δεν θα είναι παρακήρυγμα μετανοίας ουσιαστικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε μια κατάσταση μετανοίας. Επιτρέψατε μου τα λίγα λεπτά που μας μένουν, πάρα πολύ σύντομα και τρέχοντας, να σας πω μερικά πράγματα, μερικές πτυχές, μερικά χαρακτηριστικά της μετανοίας, όπως τα καταγράφει εις τον περί μετανοίας λόγο του ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης ονομάζει την αληθινή μετάνοια μεμεριμνημένη. Τι θα πει μεμεριμνημένη μετάνοια? Μεμεριμνημένη με το χ του ρήματος μεριμνώ. Και θα πει φροντίζω με τα πολλής επιμελίας. Λοιπόν, είναι η μετάνοια η φροντισμένη. Η μετάνοια που δεν λέγω, καλά δεν βαριέσαι τώρα αυτό. Όχι, πολύ φροντίδα θα καταβάλω εις τον εαυτόν μου για να επιτύχω αυτήν την μετάνοια. Γιατί όπως σας είπα, η μετάνοια δεν είναι μια υπόθεση μια συγκινήσεως. Πολλές φορές λέμε, άκουσα ένα κήρυγμα και συγκινήθηκα. Κατενήγην, ούτε ακόμη είναι μια κρίση συνειδησιακή, αλλά μια μόνιμη κατάσταση η οποία αποφέρει καρπούς. Σκεφτείτε, το Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε, που ήταν ο κήρυκας της μετανοίας, ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε καρπούς που να είναι άξιοι της μετανοίας. Ποιος είναι αυτός ο καρπός? Αν ήμουν θυμώδης, να είμαι πράος. Καρπός η πραότητα της μετανοίας. Αν ήμουν ανελεήμων και άσπλαχνος, τώρα να γίνω ελεήμων. Καρπός λοιπόν της μετανοίας και ούτω καθεξής. Και λέγει τα εξής, δίνοντας σε ένα πολύ σύντομο κατά τη συνήθειά του ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος χαρακτηρισμούς της μετανοίας. Λέγει, μετάνοια εστί ανάκλησης βαπτίσματος. Τι είναι, λέγει, η μετάνοια? Η ανανέωση του βαπτίσματος. Βαπτίστηκα, αλλά παλαίωσα τον μυστήριο του βαπτίσματος, των λευκών νοητών, λευκών χιτώνα που πήρα, τον ερήπωσα. Και τώρα ανακαλώ το βάπτισμα. Τώρα ανανεώνω το βάπτισμα. Μετάνοια εστίν, συνθήκη προς Θεόν δευτέρου δίου. Τι είναι η μετάνοια? Η συμφωνία που κάνω με τον Θεό για ένα δεύτερο δίο, για μια δεύτερη ζωή.
να ξαναξεκινήσω να ζήσω όχι όπως πρώτα, αλλά όπως τώρα ο Θεός θέλει. Μετάνοια εστί, σωματικής, παρακλήσεως, διηνεκής ανελπιστία. Προσέξτε μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα προσέχουμε στη μετάνοια. Τι είναι, λέει, η μετάνοια? Είναι ανελπιστία διηνεκής. Να μην έχεις ποτέ πια ελπίδα σωματικής παρακλήσεως, σωματικής ανέσεως. Δηλαδή, να αποκλείσεις κάθε σωματική παρηγορία αφού πια μετανόησες. Τι είναι αυτό? Μια σωματική παρηγορία είναι μια διασκέδαση. Μια σωματική παρηγορία είναι να καλοπίζεσαι, να βάζεις ψημίθια, μπογιές, να τρως πολύ καλά. Είναι μια σωματική παρηγορία. Όταν μετανοήσεις, αυτά δεν τα θέλεις. Είναι λοιπόν πράγματι μια διηνεκής ανελπιστία σωματικής παρακλήσεως. Μετάνοια εστίν, αυτοκατάκριτος λογισμός. Πάντα να κατακρίνεις με το λογισμό σου τον εαυτό σου. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, βλέπεις τους άλλους ανθρώπους και λες, εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι τώρα εδώ μέσα, γιατί δεν μου αξίζει. Όπως τότε οι μετανοούντες ήσαν έξω από το ναό, οι προσκλέοντες. Αλλά εγώ τώρα είμαι μες στο ναό, θα έπρεπε. Έχω πάντα αυτόν τον λογισμό της αυτομεμψίας, να αυτοκατηγορούμε. Ακόμη μετάνοια εστίν, θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Ευτυχώς που έβαλε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το δεύτερο αυτό σημείο κοντά στο πρώτο που σας είπα, το προηγούμενο. Γιατί κανείς μπορεί να απελπιστεί. Και τότε αν απελπιστεί, τα χάσε όλα. Είναι μία, θα λέγαμε, απελπισία, η μετάνοια, γεμάτη ελπίδα. Μην το πάρετε αντιφατικό. Είναι μια απελπισία. Εγώ δεν σώζουμαι, αλλά έχω ελπίδα ότι θα σωθώ. Είναι λοιπόν μια απελπισία μέσα στο χώρο της ελπίδας. Γι' αυτό τώρα λέγει ότι η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυγατέρα της ελπίδας και η άρνηση της ανελπιστίας. Το να αρνηθείς την απελπισία, την απουσία ανελπιστία. Άλλο απελπισία και άλλο ανελπιστία, έχει μια διαφορά. Ανελπιστία είναι όταν λες δεν υπάρχει ελπίδα. Όχι, να αρνηθείς ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Έτσι θα έχεις την αυτοκατηγορία, αλλά και ταυτόχρονα θα λες ελπίζω εις την αγάπη του Θεού. Δεν ελπίζω στη δικαιοσύνη του Θεού, ελπίζω στην αγάπη του Θεού, ελπίζω εις το έλεος του Θεού, γιατί αν έπρεπε ο Θεός να με κρίνει, τότε αναμφισβήτητα θα με κατεδίκασε, αλλά στην αγαθότητα του Θεού ελπίζω. Μετάνοια εστί, διαλλαγή Κυρίου δια της των εναντίον της πτέσμας συναγαθοεργίας. Μετάνοια είναι να έχεις μια συμφιλίωση με το Θεό με τα εναντία εκείνα που είχες πτέσει και που δεν είναι παρά η αγαθοεργία. Έκανες κακίες, τώρα θα μετέλθεις αρετές. Με αυτόν τον τρόπο θα συμφιλειωθείς. Τι είπε παρακαλώ ο Ζακχαίος εις τον Κύριο? Κύριε, λέγει, όποιον αδίκησα εις το τετραπλούν θα του αποδώσω και τα μισά των υπαρχόντων μου εις τους φτωχούς. Πρώτα ήταν ο άπλιστος αρχιτελώνης, ο άρπαγας, να αρπάξει. Γιατί νόμιζε ότι με τον τρόπο αυτό θα ζήσει καλύτερα. Τώρα να δώσει. Τι? Το εναντίον. Το εναντίον των κακιών του, που είναι οι αρετές. Ακόμη μετάνοια εστί, συνειδότος καθαρισμός. Τι είναι μετάνοια? Να καθαρίσεις τη συνείδησή σου. Ακόμη μετάνοια εστίν,
εκούσιος πάντων των θλιβερών υπομονή. Περνάς δύσκολες μέρες, περνάς πειρασμούς. Θεληματικά εκούσια, θεληματικά να υπομείνεις και να πεις: μου χρειάζονται πιο πολλά από αυτά που τώρα υπομένω, γιατί έπρεπε να ήμουν στην κόλαση. Υπομένουμε λοιπόν τους ποικίλους πειρασμούς και τις ποικίλες θλίψεις θεληματικά εις την παρούσα ζωή. Μετανοών εστί ταπεινώσεως αγοραστής. Ποιος είναι, λέγει, αυτός ο οποίος ταπεινώνεται, συγγνώμη, μετανοεί, παρά εκείνος που έχει αγοράσει τη μετάνοια, συγγνώμη, την ταπείνωση. Αν μετενόησες, ήδη είσαι αγοραστής της ταπεινώσεως. Έχεις αγοράσει την ταπείνωση. Βλέπετε, το κλειδί όλων είναι η ταπείνωση. Και για να δεις τον εαυτό σου τις αμαρτίες σου, αδελφέ μου, είναι να ταπεινωθείς. Αν δεν ταπεινωθώ, δεν μπορώ να δω τίποτα. Με εμποδίζει η περηφάνεια, ο εγωισμός. Όταν έχω την αυτοδικαίωση. Οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να μετανοήσουν, γιατί είχαν την αυτοδικαίωση. Το ακούτε, την αυτοδικαίωση. Δικαιούσαν, λέγει, εαυτούς. Μετανοών εστί ταπεινός, συγγνώμη, μετανοών εστί κατάδικος ακατέσχυντος. Είναι ποιος ο μετανοών? Εκείνος ο οποίος είναι κατάδικος, απειλαγμένος από την εσχήνη, από την ντροπή. Βλέπετε, δεν τράπηκε ο Ζακχαίος να ανεβεί επάνω στη σικομοριά. Πρώτα ήταν ο εντός εισαγωγικών αξιοπρεπής Κύριος. Τώρα, εντός εισαγωγικών, είναι ο αναξιοπρεπής Κύριος. Ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, μπροστά σε όλους, μπροστά σε όλο το συγκεντρωμένο πλήθος της ιερικούς, να ομολογεί ποιος ακριβώς υπήρξε. Μετανοών εστί δημιουργός οικείων κολάσεων. Ποιος είναι αυτός που μετανοεί? Εκείνος που για τον εαυτό του επινοεί τιμωρίες. Δεν θα πας εκεί. Να πιω ένα ποτήρι νερό κρύο. Δεν απαγορεύεται. Κάποια στιγμή μπορεί να πεις: δεν θα πιω τώρα ένα ποτήρι κρύο νερό. Βάζω τιμωρίες στον εαυτό μου. Δεν απαγορεύεται να πιούμε κρύο νερό. Το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Και ο Κύριος, για να δείξει μία ελεημοσύνη από την καρδιά μας, μας μίλησε να δώσουμε ένα ποτήρι κρύο νερό στον άλλον. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά απλώς στερείσαι εκείνο που είναι δίκαιο, εκείνο που είναι νόμιμο. Μπορεί να μην το στερείσαι πάντοτε, να το στερηθείς κάποια φορά. Να πεις: στο τραπέζι μας έχουμε γλυκό. Δεν θα φάγω σήμερα γλυκό. Είπαμε, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος είπε ότι πρέπει πάντοτε να μετανοούμε, γιατί ο δρόμος της μετανοίας είναι με ήτες και με νίκες. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: μη τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μη εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντίθετα, να στέκεσαι με ανδρεία και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακάς σου άγγελος. Σας τα λέγω σε μετάφραση. Είναι στον πέμπτο λόγο, στο 12ο χωρίο του, 12η παράγραφος. Δεν υπάρχει εξάλλου αμάρτημα ασυγχώρητο. Είναι μερικοί που λέγουν ότι εγώ δεν θα συγχωρεθώ ποτέ. Ένα αμάρτημα είναι ασυγχώρητο. Εκείνο που ο Κύριος είπε, που είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αν ερωτήσετε τι είναι, είναι πολλά πράγματα. Αλλά εδώ είναι το αμάρτημα, προσέξτε, 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 το αμετανόητο. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Διότι αν πω ότι έκανα μια αμαρτία και δεν είναι δυνατό να συγχωρεθώ, τότε σημαίνει ότι αποδίδω ασθένεια, αδυναμία εις το αίμα του Χριστού που συγχωρεί τις αμαρτίες. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να μένει ασυγχώρητο. Ένα μένει ασυγχώρητο, το αμετανόητον.
Ακόμη, να προσέξουμε πάρα πολύ την απόγνωση, την απελπισία, το είπαμε προηγουμένως, γιατί αποτελεί ένα ισχυρό όπλο του διαβόλου. Ουδέν, λέγει ο Όσιος Πατήρ, τον του Θεού ικτυρμών ίσον ή μίζον υπάρχει, διόπερ ο απογεινόσκον εαυτόν έσφαξε. Δεν υπάρχει, λέει, ίσο με τους ικτυρμούς του Θεού. Ο Θεός αγαπάει και θέλει να συγχωρήσει, ή κάτι το μεγαλύτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό εκείνος που απελπίζεται είναι ως να έχει σφάξει τον εαυτόν του. Ακόμα οι δαίμονες, αγαπητοί μου, μας ρίπτουν στην απόγνωση, γιατί έτσι κάπως το αισθάνονται ότι είναι ένα πολύ γερό όπλο στον εαυτό τους, για τον εαυτό τους, εναντίον μας. Γι' αυτό λέγει ο Όσιος Πατήρ, πρόμεν του πτώματος φιλάνθρωπον. Δηλαδή αποκαλούν τον Θεό ότι είναι φιλάνθρωπος πριν από την πτώση. Μετά δε το πτώμα, απότομον των Θεών είναι λέγος οι δαίμονες. Όταν όμως πέσεις, σου λένε, «Α, ο Θεός τώρα δεν σε συγχωρεί. Ήτανε μεγάλη σου η πτώση. Μη τους πιστέψεις. Παραμέρισέ τους». Και πες, όπως λέγει ένας άλλος μεγάλος διδάσκαλος, ο Άγιος Εφρέμτος, ο Σύρος, λέγει, θα πεις, «Έχω Κύριον φιλάνθρωπον και θα με συγχωρήσει». Ακόμη έχουμε να παλέψουμε με το δαίμονα της λύπης. Ξέρετε ότι η λύπη της μετανοίας έχει στην καρδιά της μέσα τη χαρά. Γι' αυτό και οι πατέρες την αποκάλεσαν χαρμολύπη. Ενώ η λύπη της καταστροφής έχει μέσα της κάτι άλλο, την απόγνωση. Και αυτή λέγεται κατά κόσμον λύπη, ενώ η άλλη λέγεται κατά Θεόν λύπη. Και λέγει τώρα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων τον δαίμονα της λύπης». Ξαναλέγω, εκείνο που με κάνει να μην θέλω να παρηγορηθώ. Βλέπετε, πενθούν κάποιοι άνθρωποι και επιμένουν να μην παρηγορηθούν. Ακούτε, επιμένουν να μην παρηγορηθούν. Είναι ο δαίμον της λύπης. Γιατί αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής, μας ενθυμίζει την προηγουμένη μας παρησία, πόσο καλά είμαστε πρώτα πριν αμαρτήσουμε, και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας, με το να μας βάλει δηλαδή λογισμούς απελπισίας. Αγαπητοί μου, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς. Έχει πολλά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Σας προκαλώ, αν δεν έχετε το βιβλίο, αγοράσετε το. Υπάρχει και μια μετάφραση. Και πηγαίνετε στον πέμπτο λόγο να δείτε πόσα πράγματα γράφει εκεί. Γιατί σε ένα προφορικό λόγο δεν μπορεί κανείς όλα να τα πει. Έτσι, αν δεν κατενήγει η καρδιά μας από τη μετάνοια, ας γίνει αυτή η στιγμή μια ευκαιρία να αρχίσουμε τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι υπόθεση της καρδιάς. Είναι και της καρδιάς. Είναι και του νου. Αν το θέλετε κατά κυριολεξία, αυτό θα πει μετάνοια. Αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω νου, αλλάζω αντίληψη. Αν είμαστε ακόμα εις τον δρόμο της μετανοίας, τότε να την αυξήσουμε, γιατί ο δρόμος της είναι μακρύς. Και η μετάνοια πρέπει να έχει πάντοτε καρπόν, να μην είναι άκαρπος μετάνοια. Και ο καρπός της, αρνητικός μεν, είναι η μη επανάληψη της αμαρτίας. Θετικός δε, η απόκτηση της αρετής, ειδικότερα της ταπεινώσεως. Είναι εκείνο που λέμε στον 50ο ψαλμό, «Πνεύματος συντετριμένου και τεταπεινωμένου». Γι' αυτό τονίζει το Πνεύμα το Άγιον, ότι στις έσκατες ημέρες, γιατί έτσι αρχίσαμε την ομιλία μας, πρέπει να λέγει, πρέπει να αισθάνεται ο μοναχός, ο Άγιος, δηλαδή ο πιστός, ότι πρέπει να αγιαστεί περισσότερον.
Είναι στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος αγιαστήτο έτη. Έχεις την αίσθηση ότι ο καιρός έφτασε του τέλους της ιστορίας να αγιαστείς πιο πολύ. Και ο ρυπαρός ρυπαρευτήτο έτη. Ο αμαρτωλός γίνεται πιο αμαρτωλός και ο Άγιος γίνεται πιο Άγιος. Δυναμική θέση έχουν και οι δυο. Το αποτέλεσμα, να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον ακόμη και ακόμη περισσότερο. Όταν ο άλλος παίρνει αυτόν τον δρόμο, ο άλλος παίρνει εκείνον τον δρόμο, ο ένας της ρυπαρότητος και άλλος της αγιότητος, τι κάνουν άλλο παρά να απομακρύνονται. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ας αποκτήσουμε εκείνο που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος με δυο λόγια. Με μεριμνημένη μετάνοια. Μετάνοια αληθινά φροντισμένη. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Όλοι οι αγαπητοί μου αισθανόμεθα ότι το τέλος της ιστορίας είναι κοντά. Ότι η γη μας ήδη επαλαιώθη από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Αισθανόμεθα ότι δεν μπορεί πλέον να είναι η γη μας, κατοικία δική μας. Μας διώχνει. Όπως ένα σπίτι που πέρασαν χρόνια πολλά από τον καιρό που κτίστηκε και αρχίζουν οι ρογμές και αρχίζει η κατάρρευση. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε πια να μείνουμε στο σπίτι αυτό. Πρέπει να φύγουμε. Έτσι δείχνουν ότι όλα τελειώνουν. Εξάλλου πολλά σημάδια ο Κύριος μας με πολύ σαφήνεια μας είπε για τον δεύτερο ερχομό του που θα συμπέσει με το τέλος της ιστορίας, το τέλος της γης και την ανακαίνιση βεβαίως του κόσμου και που βλέπουμε καθημερινά κατά έναν σαφέστατον, όχι σαφή, σαφέστατον τρόπον αυτά ήδη να πραγματώνονται. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Μάλιστα το μήνα αυτό γιορτάζουμε την μνήμη του προφήτου Ηλίου και μάλιστα η μνήμη του είναι μια μνήμη δυναμική, υπερδυναμική. Όχι όπως θα γιορτάζαμε τη μνήμη οποιοδήποτε Αγίου, αλλά εξαιρετικώς δυναμική, γιατί ο προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει στη γη. Και συνεπώς δεν είναι μία μόνο μνήμη, αλλά και μία υπόμνηση και μία αναμονή. Λοιπόν, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει τα εξής για αυτούς τους δύο προφήτες. Είναι στο 11ο κεφάλαιο. Και δώσω της δύση μάρτισή μου και προφητεύσου συν ημέρας 1260 περιβεβλημένους σάκους κλπ. Και θα δώσω, λέγει, στους δυο μου μάρτυρες να προφητεύσουν 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια, και οι οποίοι θα είναι
προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, έλυσε την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε τις τιμώσιν αυτών